Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα, Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, και επιλέξαμε να έχουμε μαζί μας τον ποδοσφαιριστή της Πέρα Κλουμπ, Γιώργο Ξένο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα εξηγήσω γιατί επέλεξα σήμερα να έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Ξένο. Ο Γιώργος ο Ξένος είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που λόγω ηλικίας δεν μπορούν να αγωνιστούν στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ την καινούρια αγωνιστική χρονιά. Είναι στους 83 άριδες που λόγω ηλικίας δεν μπορούν να παίξουν. Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που φέτος συμπληρώνουν το όριο ηλικίας και όπως είπαμε του χρόνου δεν θα μπορούσουν να παίξουν στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Θα πρέπει να ληφθεί μια μέρημνα για τους παίκτες αυτούς που στην περίπτωση που δεν επαναρχίσουν τα πρωταθλήματα να έχουν το δικαίωμα να απολαύσουν την τελευταία τους σεζόν ως ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Τάσο. Είσαι και εσύ ένας από τους 83 άριδες που λόγω ηλικίας δεν μπορούν να παίξουν την καινούρια αγωνιστική χρονιά, σε περίπτωση που δεν έχουμε επανέναρξη φέτος του πρωταθλήματος. Αν δεν συνεχίσει το πρωτάθλημα, έστω για ένα γύρο που λένε, θα είναι λίγο περίεργο για μας, γιατί σχεδόν έχουμε χάσει όλη τη χρονιά. Αλλιώς είχαμε σκεφτεί να σταματήσουμε αυτό που αγαπάμε και μας αρέσει. Και με τα πράγματα έτσι όπως έχουν έρθει, είναι λίγο δύσκολο. Θα πρέπει η ΕΠΣΑ, η Διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, να κοιτάξει αυτό το θέμα. Εσύ Γιώργο, πώς νιώθεις πρώτον όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είναι πάνω από 3 μήνες τώρα, που δεν μπορείς να πας στην προπόνηση, να κλωτσίσεις την μπάλα, ας πούμε. Που... Ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, πίστεψαμε ότι ότι το έχουμε περάσει, ότι θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Θα τελειώσουμε και εμείς όπως πιστεύω μας αξίζει. Ασχολούμαστε χρόνια με το αστυνομικό ποδόσφαιρο. Τέλος Οκτώβρη ξανακλείσανε όλα. Μας λείπει το γήπεδο και περιμένουμε τις αποφάσεις. Μιλάς με τα υπόλοιπα παιδιά, με φίλους σου που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια έτσι στο χώρο. Τι λένε οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, συμπαίκτες σου, πρώην συμπαίκτες σου, θέλουν να αρχίσουν οι προπονήσεις, θέλουν να αρχίσουν... Τα παιδιά σίγουρα θέλουν όλα να ξεκινήσουν, να ξαναμπούμε πάλι στους ρυθμούς μας. Και από την άλλη όμως βέβαια φοβούνται, γιατί εντάξει κακά τα ψέματα, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα έξοδα με τα τεστ και με τα διάφορα. Άρα είναι κάπου 50-50. Είχαμε επανέναρξη προπονήσεων στη Football League και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Πιστεύεις ότι, ποια είναι η δική σου άποψη, μπορεί να έχουμε και μετά τη ΓΑΜΑ Εθνική και στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ? Σήμερα είναι 28 Φεβρουαρίου. Ουσιαστικά είμαστε... τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Όσο για τη ΓΑΜΑ Εθνική δεν νομίζω ότι... Και στη ΓΑΜΑ Εθνική από ό,τι είδες είναι ένας γύρος, θα παιχθεί... Ένας γύρος, αλλά... Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν οι ομάδες να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά τα έξοδα, ταξίδια, τεστ. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει όλο αυτό. Όσον αφορά τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ, υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια, Γιώργο? Αν το κάνουν ένα γύρο όπως λένε, πιστεύω μπορεί να παιχτεί ένας γύρος. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι δίκαιο για τις ομάδες. Θα ευνοηθούν μόνο οι ομάδες που είναι στις ψηλές θέσεις. Όλες οι άλλες θα είναι δύσκολα. Και σίγουρα αν γίνουν εμβόλυμες αγωνιστικές στις Τετάρτες, υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι. Πολύ... Είναι δύσκολο για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί σχεδόν όλα τα παιδιά δουλεύουν, δεν θα μπορούν κάθε Τετάρτη να αφήνουν τις δουλειές τους. Να ήταν 1-2 φορές, κάτι μπορεί να γινόταν, αλλά για να δει ολόκληρο το πρωτάθλημα είναι λίγο δύσκολο. Σε όλη σου την ποδοσφαιρική διαδρομή μέχρι τώρα, έχεις λείψει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα? Όχι. Ακόμα και σε τραυματισμούς σοβαρούς που είχα, τόσο πολύ όχι. Πώς είναι έτσι, πώς τώρα περνάς το χρόνο που διέθετες για την... Από μόνος μου πηγαίνω 2-3 φορές την εβδομάδα και παίζω και τρέχω,
ή μπορεί να βρεθούμε με φίλους και πάμε και παίζουμε ποδοβόλεϊ, διάφορα με την μπάλα, ίσα-ίσα να περνάμε την ώρα μας και να γυμναζόμαστε λίγο. Ρωτάω πολλούς, θα ήθελα και τη δική σου άποψη. Πιστεύεις με όλη αυτή την απραξία, την αγωνιστική απραξία, έχει ζημιωθεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας? Δηλαδή η επόμενη μέρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου θα είναι διαφορετική? Σίγουρα, ειδικά για τους νεότερους αθλητές, η απουσία είναι μεγάλη και τα αφήνει πίσω τα παιδιά αυτά. Μιλάμε και για το οικονομικό κομμάτι, διότι και φέτος δεν έβγαλαν τα σωματεία τα λειτουργικά τους έξοδα, τα καταστήματα είναι κλειστά, η αγορά είναι κλειστή και τα σωματεία, οι ακαδημίες δεν λειτουργήσαν, θα έχουν πρόβλημα και τα σωματεία. Σίγουρα θα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Οι παράγοντες, οι πρόεδροι. Για τις ακαδημίες που υποτίθεται είναι τα μόνα έσοδα και από κάποιους χορηγούς, όπως είπατε και εσείς, οι πιο πολλοί χορηγοί είναι πάνω στην εστίαση, που βοηθάνε κάποιες ομάδες. Η εστίαση είναι όλη κλειστή, οι καφετέριες, τα φαγάδικα. Έχουν χαθεί αρκετά χρήματα για τις ομάδες, από τους χορηγούς, από τις ακαδημίες, που δεν ξέρω, για μένα, αφού από τη στιγμή που ανοίξαν τα σχολεία, τα δημοτικά για ένα μικρό χρονικό διάστημα, θα έπρεπε να έχουν ανοίξει και ακαδημίες, ώστε να πηγαίνουν οι γονείς στα παιδιά, να αθλούνται, να ξεφεύγουν και κάποια μικρά έσοδα όσο γίνεται να έχουν και οι ομάδες. Οι προπονήσεις θα μπορούσαν να γινόντουσαν ανα γκρουπ έστω, στα γήπεδα, οι οποίοι είναι ανοιχτοί χώροι. Ανα γκρουπ σίγουρα και πιστεύω ότι γίνονται. Πολλές ομάδες το κάνουν αυτό. Χωρίζονται σε γκρουπάκι και πάνε και γυμνάζονται. Εντάξει, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Αυτό μπορεί να το κάνεις και μόνος σου. Δεν είναι τόσο αναγκαίο, δηλαδή, να πάει μια ομάδα να κάνει γκρουπ και να προπονείται. Το φετινό πρωτάθλημα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Πώς κρίνεις την πορεία της ομάδας, της Πέρα Κλουμπ? Η πορεία της ομάδας ήταν αρκετά καλή, γιατί εντάξει, είμαστε 4-5 παιδιά που είμαστε έμπειρα, αλλά όλα τα άλλα τα παιδιά είναι άπειρα. Είχαμε καλή ομάδα. Εμάς δεν μας βολεύει το ότι σταμάτησε, γιατί η ομάδα είχε βάλει ένα στόχο, τον οποίο τώρα αυτόν δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τον... Ο στόχος, ποιος ήταν, Γιώργο? Ο στόχος της ομάδας ήταν η άνοδος. Ο coach, η συνεργασία σου και με τον coach, τον Στάθη τον Πανακούλια. Ο Στάθης ο Πανακούλιας, ένα παιδί που, εντάξει, και αυτός πάνω κάτω έχουμε ίδια ηλικία, έχει παίξει αρκετές ομάδες, έχει εμπειρία, ξέρει ποδόσφαιρο, προσπαθεί να μας περάσει κάποια πράγματα. Και με το διοίκηση, με τον κύριο Παυλόπουλο και η συνεργασία σου. Μίλησα και με τον πρόεδρο, με τον κύριο Παυλόπουλο και μου είπε ότι θα το θέσει το θέμα αυτό το δικό σας. Σε μια κουβέντα που είχαμε λίγο μετά τις γιορτές, μου είχε πει ότι είχε κάνει μια συζήτηση με τον κύριο Δημητρίου και ότι το βλέπει πολύ ζεστά το θέμα αυτό, ώστε οι 83ρδες να πάρουμε άλλο ένα χρόνο παράταση για να, ας πούμε, να τελειώσουμε λίγο καλύτερα, γιατί δεν μας αξίζει αυτό. Και Γιώργο, πώς είναι να είσαι και συμπαίκτης με τον αρχηγό, τον Δημήτρη τον Σιάσιο? Είναι η δεύτερη φορά που είμαστε μαζί, πάλι στην Πέρα Κλουμπ, πριν το 2009. Εντάξει, ο Δημήτρης Σιάσιος τον ξέρει όλη η Αθήνα, ένα και καλό παιδί και καλός ποδοσφαιριστής. Μέσα από διτήρια... Είναι ο αρχηγός. Είναι ο αρχηγός, ναι. Εντάξει. Είναι λίγο φωνακλάς ή... Είναι λίγο μουρμούρης, αλλά εντάξει. Την άποψή σου και για τον όμιλο στον οποίο μετήχε φέτος η Πέρα Κλουμπ, Γιώργο. Με την εμπειρία που έχεις, ποιες ομάδες ξεχώρισες, υπήρχαν κάποιες ομάδες που πριν την έναρξη του πρωταθλήματος θα τις περίμενες ψηλότερα στη βαθμολογία? Τις θεωρούσατε φαβορί, Γιώργο? Ναι, είχαμε, δηλαδή μέσα στα φαβορί είχαμε και τον Άγιο Θωμά, ο οποίος δεν έκανε καλή αρχή. Στην πρεμιέρα πετύχατε μια ευρεία νίκη. Ναι, σχετικά εύκολα. Όσο για τις ομάδες που ο Φωστίας Ηλιούπολης, αν και δεν προλάβανε να παίξουμε, το Καλαμάκι είχε καλή ομάδα. Αυτές οι 3-4 ομάδες πιστεύω ότι θα διεκδικούσαν μέχρι τέλος. Τώρα έχω έρθει αρκετές φορές στην προπόνηση της Πέρα Κλουμπ. Όταν κάνετε προπόνηση στο γήπεδο της ΕΠΟ στο Γουδί, όπου αλλάζετε στα αυτοκίνητα, Γιώργο, έτσι? Ναι.
Άσχημο αυτό είναι έτσι για κάποιον ποδοσφαιριστή. Είναι άσχημο αυτό με το γήπεδο της ΕΠΟ, χρόνια αυτό το γήπεδο, το θυμάμαι μια ζωή έτσι, οι ομάδες αλλάζουν έξω, να μην έχουν αποδυτήρια να αλλάξουν τα παιδιά, να μην έχουν ένα ντους να κάνουν μετά την προπόνηση που είναι σημαντικό και ο καθένας έρχεται είτε αλλάζει μέσα στα αυτοκίνητα μετά τη δουλειά, είτε από το σπίτι έτοιμος. Τώρα, την άποψή σου και για τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Έχεις παίξει και στην ΕΠΣΑΝΑ. Θα ήθελα να μου συγκρίνεις τα δύο πρωταθλήματα, της ΕΠΣΑΝΑ και της ΕΠΣΑ. Η ΕΠΣΑΝΑ τα τελευταία, εγώ ήμουν 4 χρόνια στην ΕΠΣΑΝΑ, έχει εξελιχθεί το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑΝΑ, είναι αρκετά καλό. Μπορεί να μην είναι τόσο δυνατό όσο της Αθήνας, γιατί έχει πιο πολλές ομάδες ιστορικές. Όσον αφορά τα γήπεδα, τους... Ναι, το καλό με την ΕΠΣΑΝΑ είναι ότι είναι πιο κλειστό πρωτάθλημα, ας πούμε. Η κάθε ομάδα έχει το γήπεδό της, το χόρτο της, τα αποδυτήριά της. Οι φίλαθλοι είναι κοντά στις ομάδες. Οι φίλαθλοι είναι πολύ κοντά στις ομάδες. Είναι, ναι, είναι με τις ομάδες, έχουν τρέλα στην Ανατολική Αττική. Όσο για την Αθήνα, εντάξει, η Αθήνα πάντα ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα. Το άσχημο στην Αθήνα είναι ότι δεν υπάρχουν... Δεν υπάρχουν γήπεδα, δεν υπάρχουν χώροι, ναι, ναι. Είναι πολλές ομάδες. Εσείς, Γιώργο, δίνετε τους εντός έδρας αγώνες στο γήπεδο της Αλεπιότρεπας, το οποίο... Το οποίο, εκτός ότι φιλοξενεί αρκετές ομάδες, δεν έχουμε και αρκετό χρόνο. Δηλαδή, δεν μπορεί μια ομάδα να δουλέψει όπως πρέπει στο γήπεδο της Αλεπιότρεπας. Είναι πολύ ο χρόνος περιορισμένος. Η εικόνα της διετσίας, η διετησία, στα... πώς είναι... Εντάξει, έχει βελτιωθεί η εικόνα της τα τελευταία χρόνια. Δεν θέλω να μιλήσω για τη διαιτησία. Εντάξει, δεν ασχολούμαστε. Η αλήθεια είναι δεν ασχολούμαστε με τη διαιτησία. Δεν μας νοιάζει. Όλα φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Τώρα εντάξει, οι άνθρωποι είναι για αυτοί, τα λάθη θα τα κάνουν. Αλλά δεν υπάρχει κάτι κραυγαλαίο, ας πούμε, ώστε να διαμαρτυρόμαστε για τους διαιτητές. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, να ξεκινήσουμε έτσι να πάρουμε όλη σου την ποδοσφαιρική σου διαδρομή. Ξεκίνησες παίζοντας μπάλα, η πρώτη σου ομάδα. Η πρώτη ομάδα που ξεκίνησε ήταν ο Εθνικός Αστέρας. Mm-hmm. Η ομάδα της γειτονιάς, όλοι ξεκινήσαν από εκεί. Να πούμε ότι είσαι και Σαριανιώτης, ναι, έτσι. Εδώ από Ξεριανή. Και από ό,τι μου είπες πριν, ξεκίνησες ως... Το πρώτο δελτίο, ναι, το βγάλαμε στον Φωστήρα Ξαριανής. Ως επιθετικός. Ως επιθετικός, ναι. Αλλά σε ένα παιχνίδι που αποβλήθηκε, ας πούμε, ο αμυντικός της ομάδας μας, ήμασταν τότε στις ακαδημίες, δεν θυμάμαι τώρα ηλικία, γύρω στα 13-14, έπρεπε κάποιος, υποτίθεται, καλός να πω, να γυρίσει πίσω στην άμυνα, ώστε να κρατήσει. Ο προπονητής αποφάσισε να το κάνω εγώ αυτό και από τότε έχουμε καθιερωθεί στην άμυνα, στο στόπερ. Δεν ήσουν δηλαδή καλός επιθετικός, δεν έβαζες γκολ? Όχι, πιστεύω καλός είμαι. Για εκείνες ηλικίες ήμουν καλός, αργότερα δεν ξέρω, είναι δύσκολη θέση. Αυτός που ήταν ο κύριος Ηλίας Αλευρής, μου είπες. Ο Ηλίας Αλευρής, ναι. Ήταν και ο πρώτος σου προπονητής, Γιώργο, έτσι. Ναι, σε ομάδα που είχα δελτίο, ναι. Ωραία. Μετά, η επόμενή σου ομάδα. Μετά το Φωστήρα, στα 16 μου πήγα στην Αργυρούπολη, στο Γουσού Αργυρούπολης. Έκατσα εκεί 3 χρόνια. Μετά έφυγα, πήγα στον Αστέρα Ζωγράφου, όπου έμεινα και εκεί άλλα 3 χρόνια. Ποιος ήταν ο προπονητής σου, θυμάσαι? Στον Αστέρα Ζωγράφου ήταν ο Θανάσης Τσακανίκας. Με τότε βοηθό, ας πούμε, ήταν ο Κώστας Ψηρόπουλος. Ωραία. Ωραίες χρονιές. Ναι, ναι, ναι. Στον Αστέρα είχαμε και τις 3 χρονιές είχαμε πολύ καλή ομάδα. Διεκδικούσαμε κάθε χρόνο την άνοδο στη Δέλτα Αθηνική τότε. Και στο τέλος τερματίζαμε δεύτερη, τρίτη συνέχεια. Ιστορική ομάδα και ο Αστέρας Ζωγράφου. Ναι, και πολύ καλή ομάδα διαχρονικά. Ωραία. Και μετά τον Αστέρα Ζωγράφου. Μετά τον Αστέρα Ζωγράφου ήρθε η θητεία για να πάμε, να πάω Φαντάρος. Γύρισα, έπαιξα ένα χρόνο στον Αστέρα 2004, στην ομάδα της γειτονιάς μου, ώστε να πάρω παιχνίδια πάλι για να επανέλθω. Και το 2009 πήγα στην Πέρα Κλουμπ με προπονητή τότε τον Κώστα Ψηρόπουλο στη Δέλτα Αθηνική. Α, τότε που κάνατε την φοβερή. Την άνοδο ή... Εγώ πήγα στη Δέλτα Αθηνική. Είχε κάνει η ομάδα τα βήματά της, ανέβη από Αλφα τοπικό στη Δέλτα Αθηνική. Εκεί βρήκα και τον Δημήτρη το Σιάσο πάλι. Κάτσαμε ένα χρόνο, η ομάδα πήγε πολύ καλά για πρώτη χρονιά. Είχαμε τερματίσει, αν θυμάμαι, στην τέταρτη θέση.
Από εκεί και μετά πήγα στον Ελυσιακό. Έπαιξα 3 χρόνια και στον Ελυσιακό, Δέλτα Εθνική, Γάμα Εθνική. Προπονητές. Αρκετοί. Ξεκινήσαμε με τον Κουρκούνα τον Θωμά. Μετά τον Σάκη τον Δέδε. Μετά είχαμε τον κύριο Μάλιο. Είχαμε αρκετούς προπονητές και αρκετές αλλαγές. Γεμάτες σεζόν. Γεμάτες κάθε χρόνο. Εκτός από την μία χρονιά που είχα πάθει τη ρήξη προσιουχιαστού. Και το πήγαμε συντηρητικά, έμεινα έξω 3 μήνες, αλλά επανήλθα γερός, δόξα τω Θεώ. Ο Ελυσιακός με αρκετούς φιλάθλους, ιστορικότατο σωματείο. Πολύ κόσμο. Πώς ήταν η... σε όλα τα παιχνίδια, μέσα έξω. Εντάξει, ο Ελυσιακός είναι από τις αρκετά μεγάλες ομάδες, ιστορικές, με κόσμο αυτό που είπατε κι εσείς. Ήταν 3 χρόνια όμορφα. Μετά, επόμενη στάση. Μετά τον Ελυσιακό. Ήταν ο Χαραβιακός ένα χρόνο με τον Μανώλη του Φίτρο και τον πρόεδρο. Την επόμενη χρονιά ήταν η Ηλιούπολη. Ποιον είχες προπονητή στον Χαραβιακό? Ξεκινήσαμε με τον Αλβέρτο Παπαδάκη. Στη συνέχεια ήρθε ο κύριος Άσαλος, για λίγο τον κύριο Χαντέ. Και εκεί έτσι ιστορική ομάδα, ιστορική με φιλάθλους. Ναι, και εκείνη τη χρονιά πάλι τερματίσαμε στην πρώτη θέση μαζί με τον Χαϊδάρη. Χάσαμε την άνοδο στην ισοβαθμία. Την επόμενη χρονιά ήταν ο Γούσου Ηλιούπολης. Δύσκολη χρονιά, είχε μαζέψει παιδιά δικά της. Εκεί ποιον είχες τεχνικό? Ήταν ο Μιχάλης ο Δωματιώτης. Α, ο Μιχάλης ο Δωματιώτης. Ναι, ήταν πολύ δύσκολη χρονιά αυτή, γιατί ήμασταν βασικά 2-3 παιδιά πληρωνόμασταν, που ήμασταν έτσι λίγο πιο μεγάλοι. Όλα τα άλλα τα παιδιά ήταν μικρή σε ηλικία. Πιστεύω, εντάξει, καταφέραμε, σώσαμε την ομάδα στο τέλος. Εντάξει, αυτό ήταν και το βασικό, να σωθεί η ομάδα. Η επόμενη χρονιά μας βρήκε στη Νέα Ιωνία, το πρώτο εξάμηνο, με προπονητή τον Γιώργο Καρατζά. Και το δεύτερο εξάμηνο, γιατί έφυγα από τη Νέα Ιωνία, πήγα στη Διάνη Ηλιούπολης με τον κύριο Χατζηράπτη, με πρόεδρο τον κύριο Ζευγίτη. Όλα καλά στη Διάνα, οι άνθρωποι ήταν πολύ κοντά μας. Τελείωσε και η χρονιά αυτή και μετά πήγαμε προς Εψανά. Ήμουνα 2 χρόνια στον Κεραυνό Κερατέας και 2 χρόνια στον Κοροπή. Κεραυνό Κερατέας, είχες προπονητή? Είχα τον Δημήτρη, τον Μακροδημήτρη. Και 2 χρονιές. Πάλι η ομάδα ήταν σε δύσκολη φάση. Δάσκαλος ο κύριος Μακροδημήτρης. Ναι, δάσκαλος. Έχει και αυτός μεγάλη εμπειρία, γιατί έχει παίξει και αυτός επαγγελματικά. Ήξερε τι να παίρνει από το ποδοσφαιριστή και είχε κάνει ένα πολύ καλό σύνολο και δεμένο. Και μεταξύ μας και εντός και εκτός γηπέδου. Και ομάδα ιστορική και ο Κεραυνός Κερατέας. Ναι, με πολύ κόσμο. Με πολύ κόσμο. Με το γήπεδο δικό της. Ο κόσμος ακολουθούσε μέσα έξω πάντα. Στο Κοροπή. Κοροπή 2 χρόνια. Πήγαμε, εγώ πήγα στο, ήταν η ομάδα είχε πέσει. Σχεδόν διαλυμένη. Β' Εψανά. Μαζευτήκαμε κάποια παιδιά. Ο κύριος Βαγγέλης Τσεβάς πρόεδρος. Προπονητής ο Πέτρος ο Μπότζος. Τη χρονιά στη Β' Εψανά. Ανεβήκαμε, εντάξει, αυτό ήταν και ο στόχος. Να ανέβει η ομάδα και να ανέβει και πρώτη όπως ανέβηκε. Η επόμενη χρονιά στην Α' Εψανά, μια πολύ καλή χρονιά. Βγήκαμε 5η. Ξεκινήσαμε με τον Κώστα τον Αρζένη και τελείωσε η χρονιά με τον Γιώργο τον Παρασκευαίδη. Αυτή ήταν και το ταξίδι μας στην Εψανά. Και μετά ήρθες ξανά. Επέστρεψα στην Πέρα Κλουμπ, είχα συζητήσει με τους ανθρώπους, με τον κύριο Παυλόπουλο. Ήθελες να να ολοκληρώσεις την προσφυγή σου? Ναι, η αλήθεια ήταν ότι ήθελα να σταματήσω σε μια ομάδα που έχω ξαναπαίξει, που έχω περάσει καλά, ας πούμε. Εντάξει, με προσεγγίσαν οι άνθρωποι της Πέρα Κλουμπ. Ήξερες ότι θα είναι και ο Δημήτρης ο... Ο Δημήτρης ο Σιάσος, ώστε ναι. Μαζί να... Ναι, ο Σταύρος ο Ρίζος, που τον είχα και αυτόν συμπαίκτη στον Ελυσιακό, βέβαια μικρός. Ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα λόγω και κατηγορίας και αποφάσισα να πάω στην Περακλού. Πάντως, ακούγοντας όλη σου την ποδοσφαιρική πορεία, έτσι, έχεις αγωνιστεί σε πολλά σωματεία, ιστορικά σωματεία, ναι. Με φιλάθλους. Θα πρέπει να είσαι ευχαριστημένος από την όλη σου διαδρομή, Γιώργο. Μια χαρά. Αν εξαιρέσουμε τα προβληματάκια που υπάρχουν παντού, με τις διοικήσεις και με αυτά τα διάφορα, εντάξει, όχι, σαν ομάδες είμαι μια χαρά. Εάν σου έλεγα να μου ξεχωρίσεις τις καλύτερες σου στιγμές,
τις αγωνιστικές στιγμές, ποιες θα ξεχώριζες, ποια άνοδο ή ποια κάποια επιτυχία που πέτυχες με κάποια από όλες αυτές τις ομάδες, ποιες θα ξεχώριζες, Γιώργο? Σίγουρα ήταν οι χρονιές στον Αστέρα Ζωγράφου, mm-hmm. γιατί κάθε χρόνο παλεύαμε για την άνοδο. Σίγουρα η πρώτη χρονιά του Λυσιακού, γιατί η ομάδα υποτίθεται ήταν διαλυμένη, είχε κάνει τη συγχώνευση με το Εργάλεο, και τη χρονιά που πήγα εγώ, το 2010, η ομάδα αποκτούσε πάλι τη ταυτότητά της σαν Λυσιακό στο γήπεδο του Ζωγράφου, με τα χρώματά της, με το σήμα της. Αυτή η στιγμή πιστεύω ότι ήταν, κάναμε και καλή χρονιά. Ήταν μια στιγμή που θα μείνει. Με ποιους φιλάθλους δέθηκες περισσότερο από όλες τις ομάδες που έχεις αγωνιστεί? Πιστεύω του Λυσιακού. Του Λυσιακού. Ποιο παιχνίδι τώρα σου έρχεται στη μνήμη? Υπάρχει κάποιο παιχνίδι, 2-3 παιχνίδια τα έχεις ξεχωρίσει, ακόμα τα θυμάσαι, ναι, που έχεις αγωνιστεί? Έχει αρκετά παιχνίδια, ναι. Εντάξει, τώρα αυτά που μου έρχονται στο μυαλό είναι το παιχνίδι Μπαράζ, μάλλον το παιχνίδι που ήταν για να πάμε στα Μπαράζ εμείς Σωτηρίας, ήταν στη Ζάκυνθο, η Ζάκυνθος Λυσιακός, γάμα εθνική. Η Ζάκυνθος ήθελε το παιχνίδι, ήθελε μόνο νίκη για να πάει στα Μπαράζ ανόδου. Εμείς θέλαμε νίκη για να σωθούμε απευθείας, με ισοπαλία πηγαίναμε στα Μπαράζ Σωτηρίας. Το παιχνίδι ξεκίνησε πολύ καλά για μας, προηγηθήκαμε στο ημίχρονο 0-1. Στο ημίχρονο η αλήθεια είναι ότι είχαν γίνει πολλά παρατράγουδα, ας πω, στα αποδυτήρια των διαιτητών και αυτά από τους φιλάθλους εκεί τη Ζακύνθου. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε, ο διαιτής δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι και κατάφερε, πιστεύω από μόνος του, γύρισε το παιχνίδι αυτό με ένα ανύπαρκτο πέναλτι που είχε δει ο ίδιος. Και η ομάδα μας έχασε 2-1. Και άλλο ένα λάθος πάλι του διαιτή, που στο 90 η ομάδα μας ενώ ισοφάρισε με καθαρό γκολ, μας το πήρε πίσω και έτσι η ομάδα έπεσε ξανά στην τελική εθνική. Αυτό το παιχνίδι δηλαδή θα μείνει και σαν ατμόσφαιρα, γιατί είχε πολύ κόσμο σε αυτό το παιχνίδι το μάτς. Αυτό. Από όλους τους προπονητές που έχει συνεργαστεί, ναι, με ποιους έτσι έχεις κρατήσει ακόμα και τώρα επαφή ή σε έχουν βοηθήσει πολύ στην καριέρα που έχεις κάνει? Είναι αρκετοί οι προπονητές που έχουμε ακόμα επαφές. Mm-hmm. Σίγουρα είναι ο Κώστας Ψηρόπουλος, ο οποίος πίστευε από τότε που ήταν βοηθός του Θανάση Τσακανίκα σε μένα πολύ. Είναι τώρα στον Ελυσιακό. Κάθε χρόνο προσπαθούσε να με πάρει στην ομάδα του. Τελικά τα καταφέραμε και συνεργαστήκαμε στην τελευταία εθνική. Και ο Κώστας ο Ψηρόπουλος, το όνομά του συνδέθηκε με την Πέρα Κλουμπ, έτσι, με την πολύ μεγάλη πορεία που έκανε η Πέρα Κλουμπ. Ναι, πήρε την ομάδα στην ουσία από το πουθενά, το γάμα τοπικό, χωρίς γήπεδα, χωρίς τίποτα, και κατάφερε αυτήν την ομάδα να την πάει τελευταία εθνική. Μετά είναι ο Σάκης ο Δέδες, που είχαμε βρεθεί στον Λυσιακό. Εντάξει, ήταν δάσκαλος ο Σάκης ο Δέδες, μας είχε μάθει αρκετά και από τακτική και από διάφορα. Ο Τάξης ο Μακροδημήτρης, που κρατάμε ακόμα επαφές. Είναι αρκετοί, και με τον Αλβέρτο Παπαδάκη που ξαναπροσπαθήσαμε να συνεργαστούμε, τελικά δεν είχε κάτσει αυτή η προσπάθεια. Είναι αρκετοί, έχω καλές σχέσεις, δηλαδή δεν έχω κακές σχέσεις, ας πούμε, με κανένα προπονητή. Ούτε με παράγοντες, ούτε... Ποια ομάδα έχεις στην καρδιά σου, Γιώργο, από όλες όσες έχεις αγωνιστεί? Εντάξει, δεν είναι όλες οι ομάδες, η αλήθεια είναι ότι τις έχω αγαπήσει, δηλαδή έχω στιγμές να θυμάμαι από όλες τις ομάδες. Τώρα εντάξει, δεν είσαι με τις ομάδες βέβαια που είσαι περισσότερα χρόνια, όπως ήταν ο Λυσιακός, όπως ήταν τα 2 χρόνια στην Κερατέα, στον Κεραυνό Κερατέας. Αυτές πιστεύω. Και αν σου έρχονται τώρα έτσι να μου αναφέρεις κάποια ονόματα με συμπαίκτες που έχεις υπάρξει σε όλη σου την ποδοσφαιρική πορεία στις ομάδες. Mm. Κάποια παιδιά με τα οποία ακόμα είστε φιλαράκια. Είναι ο Αλέξανδρος ο Γεωργακόπουλος, που έχουμε κρατήσει μια φιλία σχεδόν 20 ετών από το Γούσιο Αργυρούπολης. Το καλοκαίρι μάλιστα τον πάντρεψα κιόλας, έχουμε γίνει και κουμπάρι. Αυτή η φιλία έχει κρατήσει τόσα χρόνια.
με τον Σταύρο τον Αμανατίδη. Ήμασταν για λίγο στην Περακλούμπη, μετά βρεθήκαμε στον Ελυσιακό για τα 3 χρόνια που είχα μείνει κι εγώ. Είναι ο Ντίνος ο Φραγκής, που ήμασταν μαζί συμπαίκτες 2 χρόνια στον Κεραυνό Κερατέας. Και πολλά παιδιά ακόμα, αλλά τώρα δεν μου έρχεται. Έχεις κάνει φιλίες πάντως στον ναι. χώρο του ποδοσφαιρού, Γιώργο, έτσι. Ναι, ναι, αρκετές. Υπάρχουν ταλέντα στον χώρο του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου? Σίγουρα, σίγουρα υπάρχουν και. Που μπορούν αύριο μεθαύριο. Ναι, απλά δεν ξέρω, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προοπτικές να πω. Δεν ξέρω. Τα παιδιά βέβαια ενώ έχουν ταλέντο, έχουν το μυαλό τους κάπου αλλού. Εκτός από την προπόνηση και από το να παίξουν ποδόσφαιρο. Ενώ βλέπεις ότι τους αρέσει και ασχολούνται, τρώνε τις ώρες τους, πάνε προπονήσεις, αυτό μένει μέχρι εκεί. Δεν προσπαθούν το κάτι παραπάνω. Μήπως δεν βοηθάει και ότι δεν υπάρχουν πολλά γήπεδα και οι ώρες προπονήσεων είναι λίγο. Η αλήθεια είναι αυτό με τις ώρες και με τα γήπεδα, γιατί σχεδόν όλα τα γήπεδα τώρα στην Αθήνα έχουν από 3-4-5 ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι οι ώρες δεν υπάρχουν. Δηλαδή τώρα με μια ώρα προπόνηση, ένας νέος που θέλει να κάνει κάτι δεν μπορεί να προχωρήσει με μια ώρα προπόνηση την ημέρα. Πρέπει να κάνει έξτρα προπόνηση μόνος του. Ωραία. Τώρα. Τι θα ήθελες εσύ, Γιώργο, να πεις αν είχες τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Δημητρίου, ως εκπροσωπώντας τους 83άριδες. Ναι. Εντάξει, το θέμα αυτό που είπαμε, ότι να ρίξει μία ματιά στο αν μπορεί να μας δώσει ένα χρόνο παράταση, ας πούμε, ώστε να σταματήσουμε έτσι όπως θα θέλαμε και εμείς μέσα στο γήπεδο, να μην έχουμε δηλαδή όλη αυτή την αποχή ότι ξεκινήσαμε για ένα μήνα, ενάμιση και μας κόψανε, γιατί χάσαμε και την περσινή χρονιά εμείς σχεδόν. Σωστά. Από αρχές Μαρτίου είχαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Μόνο αυτό. Να κοιτάξουν το θέμα αυτό με τους 83άριδες, ώστε αν γίνεται να πάρουμε αυτή την παράταση. Ποιους παίκτες έτσι σου αρέσουνε, τους θαυμάζεις έτσι, στη θέση που αγωνίζεσαι εσύ από τον. Τα ξένα πρωταθλήματα ή και από το ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάποιο από αυτούς που παίζουν ακόμα που είναι ενεργεία. Ή αυτοί που ναι. και, να, και μη ενεργεία. Ποιοι ναι, σου άρεσαν. Ο Ρενέο Χένιξεν, mm-hmm. αν και έπαιξε στον Παναθηναϊκό, και ο Μέλμπερκ στον Ολυμπιακό. Oh. Αυτούς τους δύο δηλαδή έχω ξεχωρίσει, που μου αρέσανε εμένα ο τρόπος παιχνιδιού τους. Ωραία. Κλείνοντας τώρα, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του ποδοσφαιριστή της Περακλούπ Γιώργου Ξένου, σε όλους όσους ασχολούνται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Υπομονή. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να ξεκινήσουν τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, γιατί ξαναείπαμε και στην αρχή ότι δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα ώστε οι ομάδες να καλύψουν 1 και 2 τεστ κάθε εβδομάδα. Τώρα το μόνο είναι αυτό, υπομονή. Και αν έχοντας καλό των προγραμμάτων, το καλοκαίρι να ξαναξεκινήσουμε τις προετοιμασίες μας, να έχουμε κάνει όλοι αυτά που πρέπει να έχουμε κάνει, ώστε να είμαστε υγιείς και να επιστρέψουμε ξανά σε γήπεδο. Κλείνοντας, κρεμώντας τα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια, σκέφτεσαι να παραμείνεις στον χώρο του ποδοσφαίρου ως προπονητής ή ως τεχνικός διευθυντής? Ή... Ναι, είναι κάτι που μου αρέσει, γιατί έχουμε μια τρέλα από το γήπεδο, δεν μπορούμε να λείψουμε από τα γήπεδα, η αλήθεια είναι. Τώρα ακόμα δεν έχω αποφασίσει, η αλήθεια είναι. Να ξεκινήσεις, ας πούμε, από την Ακαδημία, ναι. με την εμπειρία που έχεις αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια να... Θα το ήθελα, θα το ήθελα. Θα ήθελα δηλαδή να βοηθήσω όσο το δυνατόν περισσότερο μπορώ τα μικρά παιδιά. Σε ό,τι έχω μάθει και εγώ αυτά τα χρόνια, αν μπορούσα να το μεταφέρω και να μπορούν να κερδίσουν κάτι από μένα. Ωραία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ, να σε ξαναδώ στο γήπεδο, στην προπόνηση, αν δεν έχουμε φέτος πρωτάθλημα, την καινούρια σεζόν, ως ποδοσφαιριστής, να απολαύσει την τελευταία σου χρονιά, να σε δω στο γήπεδο, στην προπόνηση. Να είστε καλά, κύριε Δάσο, και εμείς ευχαριστούμε που τρέχετε συνέχεια για τον αεραστεχνό αθλητισμό και το ποδόσφαιρο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.